ντέρμπι και στη συνέχεια μπαίνει η Ομόνια σε μια σειρά από ντέρμπι, αλλά αντιγυρωμένες με το ΑΠΟΕΛ. Ναι, είναι σωστό αυτό, ότι ακολουθούν όλα τα ντέρμπι. Ήδη έχουμε παίξει, έχουμε διεξαχθεί ένα αγώνα προχτές, το οποίο και εκείνο το θεωρούσα ντέρμπι, γιατί ήταν πέρα στα 12 που είχαμε υπολογίσει. Η εφορία ποδοσφαίρου μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν τις αδυναμίες που είχε η Ομονία με την έλλειψη των προπονητών. Είναι γνωστό σε εσάς ότι είχε προτευθεί άλλος προπονητής, ο οποίος τώρα δεν είναι στην Ομονία. Μιλώ για τον κύριο Λουτίνα. Όμως προσέξαμε ότι αδυνατούσε η Ομονία σε κάποια σημεία και έτσι βιαστήκαμε να πάρουμε προπονητή και πήραμε τον Κώστα τον Κρέαπα, ο οποίος θα είναι μια πρόσληψη η οποία για να αντιμετωπίσει στην ουσία όλα τα τέρπη. Η διάθεση του ίδιου του προπονητή μας, όσο και του Συμβουλίου, είναι να μπορέσει να εν του μέτρου του δυνατού και το περιθωρίο που υπάρχουν, να βελτιώσει την ομάδα σε τέτοιο βαθμό που κάθε παιχνίδι που θα παίζουμε να το βλέπουμε σαν κίνητρο να το κερδίσουμε. Και αυτή είναι η θέση μας και αυτή είναι και η προσπάθεια μας. Η προσπάθεια και του τεχνικής ηγεσίας όσο και των ποδοσφαιριστών νομίζω μας έχουν δείξει ένα μικρό, αν θέλετε, δείγμα εχθές το παιχνίδι με τον Ερμή και θα ακολουθήσουν καλύτερες μέρες, είμαι σίγουρος. Γιατί το λέω αυτό, το λέω από την διάθεση που δείχνουν και ποδοσφαιριστές και τεχνική ηγεσία, όσο και ο κόσμος μας. Ο ενθουσιασμός υπάρχει, η τάση να βοηθήσει ο κόσμος το σωματείο και την ομάδα του είναι εκεί δεδομένο. Και φάνηκε και από τα χειροκροτήματα που εισέπραξε η τεχνική ηγεσία και οι ποδοσφαιριστές και στη διάρκεια του αγώνα, και μάλλον και πριν από τον αγώνα, και στη διάρκεια αλλά όσο και στο τέλος. Γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι ότι θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα τέρπη με ιδιαίτερο παιδί.